Έχουμε τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη, όπου είναι ο δεύτερος συνυπεύθυνος της Μονάδας Παιδικής Προστασίας στα Κύλλα Εύρου. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζίδη, πρόεδρο του Διεθνούς Φόρουμ Φάρος. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι η συζήτηση που θα κάνουμε, Παύλα, θα έχει ενδιαφέρον τεράστιο. Πάντα όταν μιλάς για παιδιά. Πάντα όταν μιλάμε για παιδιά και πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης, της... Είναι επίκαιρο. Ναι. Και ακούγονται διάφορα και θα ξανακούγονται διάφορα και θα δυστυχώς δεν θα σταματήσουν να ακούγονται διάφορα. Να πούμε καταρχάς ποια είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε για Ελληνόπουλα, έτσι. Όχι, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι γερμανόφωνα, προέρχονται από χώρες Γερμανία ή Αυστρία. Άρα μιλάμε για την Ελλάδα να έχει επιλεγεί ως χώρα και η περιοχή επάνω, στα Κύλλα, για την κοινωνικοπαιδαγωγική υποστήριξη. Δύσκολος όρος. Και είναι στα Κύλλα. Πώς έγινε αυτή η επιλογή? Καταρχάς, πώς έγινε η επιλογή να είναι γερμανόφωνα τα παιδάκια? Εγώ νομίζω αυτό έχει σχέση και θα σας το πει ο υπεύθυνος, το ότι αυτά τα παιδιά για να φύγουν στο εξωτερικό περνάνε μια διαδικασία από την πρόνοια, η οποία στηρίζει τα παιδιά. Μιλάμε για την πρόνοια της Γερμανίας της Αυστρίας. Ναι. Και όταν δουν ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να προστατεύσουν αυτά τα παιδιά, να μην κατρακυλήσουν σε θέματα φυλακίες, να μην κατρακυλήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Άρα μιλάμε για ακραία. Ακόμη όχι. Πριν φτάσουν εκεί, ναι. Τι κάνουν? Τα στέλνουν ανά τον κόσμο σε διάφορες χώρες. Υπάρχει στην Γαλλία, υπάρχει στην Ισπανία, υπάρχει στα Γιβραλτά, κάτω στην Πορτογαλία, ναι. Παντού. Δηλαδή, και ο κύριος Κότσιος που είναι... επέλεξε την Ελλάδα, που για μας το ότι ήρθε εδώ στον Εύρο το θεωρούμε πολύ σημαντικό, διότι είναι και θέσεις εργασίες που έρχονται χρήματα από τη Γερμανία. Μάλιστα. Και δουλεύουν Έλληνες. Δηλαδή η σύλληψη του πράγματος είναι το εξής, ότι παιδιά τα οποία έχουν, ας πούμε, την προδιάθεση να φτάσουν σε ακραίες συγκαταφορές, να πάρουν τον κακό δρόμο, έτσι, τα διώχνουν από τη χώρα τους, ώστε να μην έχουν κανένα κανάλι επικοινωνίας με κακές επιρροές. Πολύ σωστά. Έτσι. Ναι. Οπότε τα μοιράζουν ανά τον κόσμο, στην Ευρώπη, ας πούμε, ώστε να είναι τελείως αποκομμένα από οποιοδήποτε εξωγενή παράγοντα κακού επηρεασμού. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι εδώ, ότι είναι αρκετά τα παιδιά τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ακραίες περιπτώσεις προτού καταλήξουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε ορισμένα παιδιά το τίθεται το θέμα ότι ίσως οι γονείς να έχουν φτάσει σε ακραίες περιπτώσεις και δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Ακριβώς. Και τα παιδιά καταλήγουν στην πρόνοια, και η πρόνοια η γερμανική, επειδή υπάρχει σχέδιο οργανωμένο στην Γερμανία είτε στην Αυστρία, τα συνοδεύει μετά σε ένα μέρος όπου αποκόβονται από αυτές τις καθημερινές, ας το πούμε, και κακοποίηση καμιά φορά. Βέβαια. Και φτάνουν εδώ. Αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι το συντάμε πρόσφατα και στην Αθήνα. Ακούμε παραδείγματος χάρη παιδιά που έχουν κάνει συμμορίες και κακοποιούν άλλα παιδιά και ούτω καθεξής. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι οι δομές που θα προσπαθήσουν αυτά τα παιδιά να τα αποκόψουν από αυτές τις συνήθειες και να τους δώσουν μια κοινωνικοποιημένη δυνατότητα και ένταξη. Εδώ όμως τώρα, κύριε Καλαϊτζίδη, θα πρέπει εξ αρχής να αλλάξει η δομή της χώρας μας, γιατί πού να πει σκεπτικό. Σε ένα γονιό τώρα που το παιδί του έχει ασκήσει μπούλινγκ άσχημο σε ένα άλλο παιδί, ότι να σου πω θα πάρω το παιδάκι σου και θα το στείλω στη Σουηδία. Να το βάλω στη Σουηδία σε ένα τέτοιο, σε ένα... Αχαρτογράφητα τα νερά. Ναι, δηλαδή, ναι. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πάρεις εσύ εμένα το παιδί? Το παιδί μου είναι ένας άγγελος. Τελείωσε. Έτσι δεν δουλεύει. Τα παιδιά αυτά έρχονται με τη συνένεση των γονιών. Δεν γίνεται εγώ κράτος σου παίρνω. Ναι, αλλά έτσι είναι δομημένο το γερμανικό κράτος. Ναι, σίγουρα. Και το αυστριακό. Και το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε δεν είναι ιδιοκτησία τα παιδιά. Είναι αυτόνομα. Και το κράτος έχει την ευθύνη να τα μεγαλώσει έως το 18ο της ηλικίας τους. Άρα μιλάμε για ανήλικα. Μιλάμε για ανήλικα. Μπορείτε να μας πείτε το μικρότερη ηλικία του παιδιού εδώ και το μεγαλύτερο? 13 και 18. Μάλιστα. Εφηβεία. Εφηβεία. Ναι.
Και αγόρια από, και από κορίτσια. Μόνη της, όχι, μόνο αγόρια. Μόνο αγόρια. Μόνο αγόρια. Ξέρετε, παλιά είχα την αίσθηση, πολύ παλιά βέβαια, όταν είχα μάθει για την ύπαρξη του κέντρου στα Κύλα, ότι είναι ένα είδος αναμορφωτηρίου. Ναι. Γελάω, συγγνώμη. Ναι. Γιατί... και πολλοί κόσμος έχει αυτή την αίσθηση. Πολλοί, πολλοί, πολλοί νομίζουν για τα Κύλα ότι είμαστε αναμορφωτηρίου σε αυτό το ίδρυμα. Και επειδή τα Κύλα δεν είναι και κόμβος, να το πω έτσι, ότι ακριβώς επειδή ήταν τοποθετημένο στα Κύλα, ακριβώς για να μπορούν να ασκούνται οι αναμορφωτικές, ας το πούμε, πρακτικές και πολιτικές πιο άνετα. Τα παιδιά ενώ δουλεύουν νυχθημερών, τα παιδιά τιμωρούνται, τα παιδιά... Μα δεν λες τώρα είναι δυνατόν. Ο λόγος έχουν που επιλέγουν έχουν να πολλά. Είναι χώρος εκτός της πόλης, ας πούμε, είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα για αυτό. Να μπορεί το παιδί να έρθει στον εαυτό του και με στήριξη ειδικών. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ στην δομή έχω την εποπτεία την ψυχολογική και κάνω και θεραπείες στα παιδιά και γι' αυτό το γνωρίζω αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ένα κλειστός χώρος τύπου φυλακή και από εκεί και πέρα υπάρχει βούρδουλας, υπάρχει, δεν υπάρχει φαΐ και ξύλο μόνο και δουλειά. Αυτό είναι μύθος. Ναι, όχι, καλά κάνουμε όμως και τα βάζουμε σε μια δεν σειρά. Δεν είναι Αλκατράς. Μπράβο, ναι, είναι ανοιχτός ο χώρος. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, νομίζω, να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή και να μπουν και να δουν. Όπως υπάρχει και συνεργασία με την πρόνοια εδώ της Ελλάδος, της Αλκατρούπολης. Τι χρονοδιάγραμμα τώρα απαιτείται, κύριε Κωνσταντινίδη, έτσι, στην... συμμόρφωση, στην αλλαγή, στη διαπαιδαγώγηση. Ναι, στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, ας το πούμε. Είναι, εξαρτάται από το παιδί. Κάποια παιδιά μπορεί να μείνουν και ένα χρόνο, κάποια παιδιά μπορεί να μείνουν και τρία. Και μετά επιστρέφουν κανονικά στις οικογένειές τους. Κανονικά στις οικογένειές τους ή στα προγράμματα τα οποία ορίζει η πρόνοια εκεί ότι θα είναι για αυτά τα παιδιά τα κατάλληλα. Τώρα κάποιο παιδί το οποίο είναι 18 χρονών μπορεί να επιστρέψει και να ακολουθήσει μια επαγγελματική κατάρτιση από την πρόνοια και να κοινωνικοποιηθεί και να αυτονομηθεί. Ναι, γιατί μετά το 18 και το δικαίωμα συνήλικας το έχεις αυτοδιάθεση. Παύλε, πυρηνική φυσική είναι όλο αυτό για την Ελλάδα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή... δηλαδή πιο εύκολο θα ήταν να πούμε ότι ξέρεις, χτίζουμε το κανάβερο. Στα Κύλα, παρά μια τέτοια δομή, έτσι θα ήταν πιο εύκολα κατανοητή. Γιατί είναι η λειτουργία της δομής τέτοιας. Έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να επισκέφτονται τα παιδιά τους. Βεβαίως. Και το κάνουν. Βεβαίως και το κάνουν. Ναι. Τώρα μία ερώτηση φυσιολογική φαντάζομαι. Και έρχεται και η πρόνοια κάθε χρόνο, γιατί στη Γερμανία δεν είναι σας έδωσα το παιδί, πάρτε λεφτά και όταν θα έρθει η ώρα θα το φέρετε πίσω. Όχι, κάθε χρόνο. Καλά, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, έτσι. Πάρτε και κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς ελεγχόμαστε και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ της Περιφέρειας Εύρου, αλλά επίσης και από το αντίστοιχο τμήμα της πρόνοιας στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και μάλιστα η έλεγχη αυτή είναι και ξαφνική. Δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούν να έρθουν και να ελέγξουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά. Όπως κόκκινος έλεγχος. Έτσι, αφήστε τα κάτω, ήρθαμε να ελέγξουμε. Και ο ελληνικός, γιατί είναι και η πρόνοια. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Δεν μπορεί κάποιος να πει εκεί μέσα σκοτώνουν παιδιά και εσείς τι κάνετε. Βεβαίως. Καταλάβατε. Έτσι. Και ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι λογικό. Γιατί στα Κύλα. Στα Κύλα. Στα Κύλα, γιατί ο κύριος Κλάους, ο οποίος ίδρυσε και την δομή, καταρχήν είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Η οποία Ελληνίδα έχει καταγωγή από τη Θημαριά. Γνωρίζοντας εκεί κάποιους ανθρώπους, του πρότειναν τότε το 1988 να ανοίξει τη δομή αυτή στην Κοτρονιά. Του άρεσε η περιοχή, ξεκίνησε εκεί. Τρία χρόνια αργότερα αναγκάστηκε και να φύγει, διότι βάλαν τους παλινοστούντες εκεί και το κράτος απαγόρεψε πλέον να υπάρχει δομή. Δεν υπάρχουν παιδιά. Που σημαίνει τι, ότι ήταν τόποι που έχουν εγκαταλειπεί. Δεν υπήρχε ψυχή μέσα εκεί. Γι' αυτό και πήγανε. Μάλιστα. Και ψάχνοντας, ρωτώντας, έφτασαν στα Κύλα. Τα οποία Κύλα, εγώ τα ονομάζω Μικρή Ελβετία. Γιατί είναι μέσα στο καταπράσινο. Λίγο μικρό Παρίσι, λίγο. Εγώ ξέρω ότι στα Κύλα ήταν δύο οι κάτοικοι. Ένας ήταν ο Ελευθέριος Χαψιάδης και ένας άλλος κάτοικος. Αυτούς ήξερα εγώ σαν κατοίκου στα Κύλα. Έτσι, μετά λέει ο Ελευθέριος, έχω λέει έναν, ο οποίος δυστυχώς δεν μιλάει και καλά και δεν μπορεί να συνεχθώ κιόλα. Τώρα γίναν τέσσερις. Τώρα γίναν τέσσερις, έτσι. Και εμείς. Ωραία. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος. Δηλαδή ήταν τυχαίος
ο λόγος που βρέθηκε στα κύλα ο κ. Κλάου. Πώς τώρα έτσι αποφασίσατε για ακόμα μία φορά να προβείτε έτσι σε μία τόσο ενδιαφέρουσα δράση και να ανοίξετε ουσιαστικά τις πόρτες σας και στο κοινό της Αλεξανδρούπολης, γιατί η μερίδα αυτή που πρόκειται να γίνει σε 15 σχεδόν μέρες νομίζω ότι αφορά τους πάντες. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση για όλους. Ναι, ναι, ναι. Και αφορά στην παιδική κακοποίηση. Την παιδική προστασία. Προστασία, συγγνώμη. Ναι. Γιατί θα κάνουμε το Σεπτέμβριο μία ακόμη ημερίδα με το θέμα παιδικής κακοποίησης. Γι' αυτό το ξεχωρίζω. Προτρέχω εγώ, δεν βλέπω το μέλλον. Το μέλλον, ναι. Κοιτάξτε, εμείς σαν Διεθνές Φόρουμ Φάρος κάνουμε κάθε χρόνο στην πόλη σας και πέρσι θυμάστε είχαμε κάνει το Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τα 100 χρόνια Σμύρνης. Βέβαια. Και είχαμε φέρει καθηγητές και από την Αρμενία και από Αθήνα και από και Γερμανία. Ναι, βέβαια ήταν ασύνδετο. Το ένα, ναι, γιατί είμαστε ένα σύνδεσμος που ασχολείται με το τραύμα και ασχολείται με την παιδική προστασία και γενικά με τον ψυχισμό του ανθρώπου. Άρα λοιπόν τι θα ακούσουμε σε αυτή την ημερίδα, γιατί να έρθουμε σε αυτή την ημερίδα, τι είναι αυτό που θα μας προσφέρει. Για να γίνει κατανόητο πώς μπορεί μια παιδική ηλικία ευαίσθητη να έχει κάποια τραύματα τα οποία θα μας φτάσουν, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε το δρόμο για να πάμε στα κύλα. Ο συνάδελφος θα μιλήσει, παραδείγματος χάρη, για τους δεσμούς, πόσο σημαντική είναι η δεσμή ή πόσο δύσκολο είναι όταν δεν υπάρχουν δεσμοί. Φανταστείτε μια οικογένεια, πατέρας αλκοολικός, η μάνα ναρκωμανής, ακούγονται λίγο extreme, ναι. Αλλά αν δούμε την καθημερινότητα δεν είμαστε τόσο... Δεν είναι τόσο απίθανο. Ναι. Και πώς αυτά τα παιδιά, μην έχοντας τη σχέση αυτή, μπορούν να φτάσουν σε αυτές τις καταστάσεις. Ή εγώ θα αναπτύξω... Στις μέρες μας βέβαια ίσως να μην παίζει και τόσο, να μην το συναντάμε τόσο συχνά αυτό τον συνδυασμό ναρκωτικά ο ένας γονιός, αλκοολισμό ο άλλος, αλλά να συναντάμε άλλα προβλήματα. Πάρα πολλά. Και μετά τον κορονοϊό ατελείωτα, νομίζω. Και τα άλλα προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιες καταστάσεις όπου το παιδί αποκόπτεται. Μπορεί ο πατέρας να χτυπάει τη μητέρα. Μπορεί να χτυπάει τα παιδιά. Ναι, σίγουρα. Να βλέπουμε άλλα έτσι. Το να τα χτυπάει είναι το. Υπάρχει και το ελαφρύ κακό σενάριο. Ναι, υπάρχουν και άλλες. Μπορεί να είναι και παραμελημένα. Εδώ βέβαια παίζουν ρόλο, αν μιλάμε και για παιδιά που έχουν πάει σχολείο. Πηγαίνουν σχολείο, νομίζω ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και οι εκπαιδευτικοί στον τρόπο που θα ανιχνεύσουν ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποιον μαθητή. Θυμάσαι το επεισόδιο που είχαμε στην περιοχή της Ξάνθης. Βέβαια. Που υπήρξε μια πλημελής αντιμετώπιση του περιστατικού από το σχολείο και οδηγήθηκαν τα πράγματα σε ακραίες εξελίξεις. Δεν έδωσαν σημασία. Δεν έδωσαν δηλαδή, σημασία. Το θεωρήσανε έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω, χωρίς να προτρέξω και να δώσω συγχωρεχάρτη δηλαδή για τους καθηγητές. Απλούστατα, νομίζω πολλές φορές, μη ξέροντας, όταν δεν υπάρχει δομημένο κράτος, δηλαδή ο δάσκαλος, ο καθηγητής να κάνει τι. Εκεί χρειάζεται. Να το ανιχνεύσει απλά, ναι, να ζητήσει μετά, να το συζητήσει με έναν από τους δύο γονείς ή να βοηθήσει τη μητέρα που μπορεί να δέχεται κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύντροφο. Εκεί χρειάζεται ψυχολόγος και κοινωνικός. Κάπως λίγο να ξεκινήσει να δουλεύει. Όταν είναι ένας που να προλάβει. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος στο σχολείο, που είναι αυτή ακριβώς η δουλειά τους, όταν θα τους πει ο δάσκαλος, η δασκάλα, ξέρεις τι, το παιδί ήρθε με μπλε μάτι, τι γίνεται, ναι. Να μπορέσουν να πάνε για να ανοιχθεί, για να δούνε τι γίνεται εκεί, και ποιος είναι ο λόγος που έρχεται αυτό το παιδί με μπλε μάτι. Και υπήρχαν, για να μην αδικούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, και υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου η κακοποιητική συμπεριφορά την οποία υπόσχεται το παιδί στο σπίτι την ανείχνευσε ο δάσκαλος. Ο οποίος με ρωτήσεις, έτσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο οποίος με τις κατάλληλες ερωτήσεις κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί, τι κάνουν. Περίμενε να κλείσουμε το θέμα της... Γιατί εγώ έχω αυτό στην ολόκληρη. Μετά. Καλέμε για την ημερίδα. Ναι. Σε ποια ηλικία εντοπίζεται έτσι το πρώτο τραύμα? Ποιες είναι οι ηλικίες αυτές οι επίφοβες που θα πρέπει όλοι οι γονείς να προσέξουν και όχι μόνο? Κοιτάξτε, από μικρή ηλικία διαμορφώνεται αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο ο γονέας θέλει να το
ελέγξει αυτό ή είναι τελείως... Πρέπει να το αποδεχτεί και ο ίδιος ο γονέας, έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Το είπατε και προηγουμένως, ότι σε ποιο γονείο θα το πει στην Ελλάδα και θα σου πει όχι, το δικό μου το παιδί είναι έτσι και αλλιώς και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ νομίζω και η νομοθεσία, εάν μας το επιβάλλει, εάν η πρόνοια έχει μηχανισμούς και την ευθύνη ως κράτος να πει, ξέρεις τι, πατέρα, δεν έχεις το δικαίωμα να χτυπάς το παιδί, ιδάλλως θα πρέπει να σου το πάρουμε για να δούμε να το προστατεύσουμε. Είμαστε υπεύθυνοι σαν κράτος να προστατεύσουμε το ανήλικο. Έτσι. Και να έχει όμως τη δυνατότητα να μπορέσει να το πάρει αν χρειαστεί, αν φτάσουμε σε αυτό το ακραίο σημείο και να το βάλει σε κάποιες δομές ή να το δώσει σε ανάδοχες οικογένειες για να το μεγαλώσουν. Μάλιστα. Και σίγουρα θα μπει μέσα και το κράτος, το οποίο θα περάσει από εισαγγελέα, θα υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα δηλαδή, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος που έχει την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στα ανήλικα. Σωστά, διότι είναι θέμα της κοινωνίας και το εργαλείο της κοινωνίας είναι το κράτος και οι κρατικές δομές. Ναι. Ναι, θεσμικά θα πρέπει αυτό να, ναι, θεσμικά. Να γίνει. Λοιπόν, θεσμικά νομοθετικά. Για να κλείσω την ημερίδα, γιατί σε βλέπω, δεν κρατιέσαι να κάνεις άλλες ερωτήσεις. Είπαμε, τη βλέπετε εδώ, ημερίδα με θέμα την παιδική προστασία, το Σάββατο 6 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Θα υπάρχει και διάλειμμα με καφέ, όπου θα είναι για όλους. Υπέροχα. Πάρα πολύ. Υπέροχα. Και καλά θα κάνουμε όλοι να παρακολουθήσουμε αυτή την ημερίδα. Να ρωτήσω τώρα εγώ. Ρώτησε πια, με έχεις κάνει. Να σας πω, επειδή υπάρχει μια έτσι ποικιλία ηλικιών, είναι και λίγο δύσκολο να συντονιστούν τα παιδιά λόγω και λόγω διαφοράς γνωστικού υπόβαθρου και όλα αυτά, Ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί. Τι κάνουν? Λοιπόν, υπάρχει δομημένο πρόγραμμα για τα παιδιά όλη την ημέρα, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τα παιδιά όταν θα ξυπνήσουν θα έχουν το πρωινό τους. Θα υπάρχει και ένα μισάωρο που να συνέλθουν, να μπουν στο πρόγραμμα, μπράβο, αυτό ακριβώς. Υπάρχει σχολείο, το οποίο σχολείο ακολουθείται... Ελληνικά ή γερμανικά? Γερμανικά. 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 Και μάλιστα, αναλόγως στην ηλικία, αυτοί που είναι για να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν απολυτήριο γυμνασίου κτλ. Θα ακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Mm-hmm. Τα μαθήματα γίνονται μεμονωμένα, σαν τύπος φροντιστηρίου, mm-hmm. δηλαδή. Δεν είναι όλα τα παιδιά μαζί στην τάξη. Και υπάρχουν αυτοί που κάνουν σχολείο, κάνουν σχολείο. Αυτοί που δεν κάνουν σχολείο, κάνουν δραστηριότητες. Mm-hmm. Οι δραστηριότητες θα είναι σίγουρα του τύπου καθαρίστε τα δωμάτια σας ή τους κοινόχρηστους χώρους. Ή έχουμε επίσης ζώα, τα οποία και αυτά τα χρησιμοποιούμε για... μέσω απασχόλησης. Μέσω απασχόλησης, αλλά και για... ψυχική υποστήριξη, να το πω έτσι, λίγο στα παιδιά να αναλάβουν ευθύνες κτλ. Έχουμε κότες, κατσικάκια, έχουμε ένα σύστημα ενιδριοπονίας, το οποίο το κάναμε τώρα πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ψάρια, τα οποία τρέφουν τα φυτά και τα φυτά επαναφέρουν το νερό, είναι ένα καινοτόμο σύστημα. Αυτές είναι οι απασχολήσεις οι πρωινές. Το μεσημέρι έχουν το φαγητό τους, έχουν την ξεκούρασή τους. Γυμναστική. Γυμναστική. Τρεις φορές την εβδομάδα έχουν έξοδο στις σφαίρες ή στην Αλεξανδρούπολη. Εκδρομές έχουν συχνές εκπαιδευτικές, είτε σε μουσεία είτε σε διάφορα άλλα μέρη τα οποία μπορούν να μάθουν κάτι. Προχθές ήμασταν στο Πολεμικό Μουσείο Σουφλίου. Τους είχαμε πάει ορεστιάδα βόλτα για να δουν και την ορεστιάδα. Γεμίζει το πρόγραμμα της ημέρας με αυτά τα πράγματα. Και επίσης υπάρχει και η βραδινή ξεκούραση, η οποία είναι τηλεόραση, παιχνίδια, το κινητό, να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, με φίλους. Mm-hmm. Αυτό. Γεμάτη μέρα σας και νορμάλ μέρα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που σας έχουν δυσκολέψει πολύ? Στην αρχή τουλάχιστον. Σίγουρα. Στην αρχή, ναι, μέχρι να μπει στο πρόγραμμα, να εγκληματιστεί στο πρόγραμμα. Γιατί έχεις και μια αντίδραση έτσι στην εφηβεία. Εννοείται. Mm. Καταρχήν βγαίνουν από μια χώρα η οποία έχει διαφορά με τη δική μας όσον αφορά και την κουλτούρα και την νοοτροπία. Εκεί είχαν τα πάντα. Είχαν, ας πούμε, παράδειγμα, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεοράσεις, είτε PlayStation κτλ. Όλη την ημέρα. Ξαφνικά με σταγονόμετρο. Και ξαφνικά, ναι, αυτό ακριβώς, αποκόπτονται από όλα αυτά
Θα υπάρχει αντίδραση, θα υπάρχει αντίδραση, εννοείται. Αλλά η υπομονή και η εμπειρία όλων των εργαζομένων εκεί βοηθάει στην αρχή, τον πρώτο-δεύτερο μήνα, να συνέλθουν τα παιδιά, να έρθουν. Έχει άρξει έτσι ποτέ και πολύ μεγάλο δέσιμο? Πάρα πολύ. Μεταξύ των εργαζομένων συνέχεια. Και των παιδιών. Και... Συνέχεια. Υπάρχουν δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν φύγει. Σχέσεις οι οποίες να έχουν ξεκινήσει και κρατάνε αντιδραστικά επαφή. Και να έχουν καταλήξει αγαπητικά. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Οι περισσότερες. Για να μάθουν να έχουν δεσμούς. Είναι και το θέμα σου. Ναι. Μα υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν φύγει, έχουν ήδη ξεκινήσει τη ζωή τους στη Γερμανία ή στην Αυστρία και κρατούν επαφή μαζί μας μέχρι και σήμερα. Και τηλέφωνα παίρνουν και SMS στέλνουν και τα πάντα. Ορίστε. Ναι. Πρέπει να είναι και πολύ έτσι, καλό και για εσάς. Βεβαίως. Δηλαδή, νομίζω ότι χορταίνει ψυχή, ε. Είναι κουράγιο για την άλλη μέρα πάντα. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ εκδήλωσα την επιθυμία μας έτσι να σας επισκεφτούμε και εσάς και εσάς. Πολύ ευχαρίστως. Οπότε θα δρομολογήσουμε κάτι τέτοιο για να το δείξουμε πάλι και στους τηλεθεατές μας, γιατί αξίζει τον κόπο. Δεσμεύσου, μαζί. Μαζί, μαζί, θα τον πάρω μαζί. Τι να κάνω, εδώ δύο μαζί είπαμε, σαν τους σιώτες. Όχι όπου μας συμφέρει δύο μαζί και όπου μας συμφέρει κατά μόνας, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και τους εμείς δύο. Ευχαριστούμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά έτσι κι αλλιώς για να τα ξαναπούμε, να τα φρεσκάρουμε στη μνήμη των τηλεθεατών μας. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις, ναι. Πάμε διαφημίσεις.